Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας συνέταξε και καταθέτει ψήφισμα στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια για τα όσα συμβαίνουν στην Ορεινή Ναυπακτία και ιδιαίτερα στην Άνω Χώρα, που όπως αποκάλυψε τόσο η εφημερίδα Ναυπακτία όσο και η τηλεόραση του Λεπάντο, δόθηκε εντολή να ξυλωθούν τα οχήματα από το Ορεινό Κέντρο Υγείας και το ΜΕΝ ασθενοφόρο μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας στο Καναλάκι Πρέβεζας, το ΔΕ υπηρεσιακό τζιπ να μεταβεί στο Κέντρο Υγείας της Ναυπάκτου. Το θέμα πήρε διαστάσεις μετά και τα όσα δήλωσαν στην Κάμερα του Λεπάντο τόσο οι κάτοικοι και οι φορείς της Ορεινής Ναυπακτίας, όσο και οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκεί. Να θυμίσουμε πως οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των συλλόγων αντιδρούν και με το δίκιο τους, αφού μένει γυμνή αποκάλυψη ασθενοφόρη η Ορεινή Ναυπακτία. Από την άλλη, ο αποχαρακτηρισμός της δωρεάς του ΟΠΑΠ και η σιωπηλή μετακίνηση του ασθενοφόρου βάζει σε υποψίες για εσκεμμένες μεθόδους απαξίωσης των υπηρεσιών που προσφέρει η μοναδική μονάδα υγείας στην τουριστική περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας. Δεδομένου ότι υπάρχει πραγματική υποβάθμιση των υγειονομικών μονάδων στην περιοχή της Ορεινής Ναυπακτίας τουλάχιστον, δεν μπορώ να κάνω κρίση για ευρύτερες περιοχές, αλλά τουλάχιστον της Ορεινής Ναυπακτίας, της Αποδοτίας, της Ανοχώρας και του Πλατάνου, και υπάρχει αναγκαιότητα για άμεση στελέχωση με προσωπικό, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει οδηγός και φυσικά δεν είναι δυνατόν να απαξιώνεται η υποδομή υλικοτεχνική υπάρχουσα. Ενώ θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση να φροντίζουμε και να φροντίζει η αρμόδια υγειονομική περιφέρεια να ενισχύει και να εμπλουτίζει υλικοτεχνικά τις μονάδες αυτές που υπάρχουν και φυσικά με προσωπικό, πολύ περισσότερο να μην συμβαίνει το αντίστροφο και το αντίθετο, να αποδυναμώνεται. Και ξέρετε, προσωπικά, επειδή ασχολήθηκα λίγο με την υπόθεση, δεν, και θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν μου δημιουργήθηκε μέσα μου η αίσθηση, ας πούμε, η έντονη για το θέμα της μεταφοράς του συγκεκριμένου οχήματος από την Αποδοτία, από την Άνω Χώρα στην Άφωτο, που και αυτό θα έπρεπε να γίνει μόνο εφόσον υπάρχουν αντικατάσταση και όχι απομάκρυνση πλήρης, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια περιοχή που επικοινωνεί το Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου και αλληλοστηρίζονται με το Κέντρο Υγείας Άνω Χώρας, αλλά πολύ περισσότερο όταν απομακρύνεται υλικό, το οποίο μάλιστα είναι και προϊόν δωρεάς ή προϊόν παρεβάσεων ανθρώπων εκείνης της εποχής προς τα Υπουργεία να δοθεί αγώνων των κατοίκων της περιοχής και των τότε φορέων. Και ενώ υπάρχουν αυτά και ενώ υπήρχαν, σήμερα βλέπουμε να απομακρύνονται όχι από την Άνω Χώρα ή όχι από τον Πλάτανο προς την Ναύπακτο, που και αυτό πρέπει να γίνεται με φιδό, αλλά προς άλλες περιοχές. Άρα να πάρουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο μία απόφαση παύλα ψήφισμα που θα ζητάμε επιτακτικά από την 6η Υγειονομική ΥΠΕ, αφενός με αποκατάσταση των όσων έγιναν με αυτά που καταγγέλθηκαν και αφετέρου ενίσχυση με προσωπικό και με ό,τι άλλο χρειάζεται του Κέντρου Υγείας Αναχώρας, του Περιφερειακού Ιατρείου του Πλατάνου και των υπόλοιπων περιφερειακών ιατρείων, δεδομένης της παραθεριστικής και τουριστικής του τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής. Έρχεται ξένος κόσμος, έρχεται ξένος κόσμος το χειμώνα και το καλοκαίρι φυσικά, έρχονται άνθρωποι από μακριά και δεν είναι δυνατόν να μην έχουν αυτά που δικαιούνται και φυσικά των ντόπιων, των ανθρώπων που έχουν απομείνει σε αυτά τα χωριά, τα οποία δικαιούνται τουλάχιστον τα ελάχιστα, γιατί για τα ελάχιστα φτάσαμε δυστυχώς να μιλάμε. Από την πλευρά του Πλατάνου, οι πολίτες ψάχνουν με το κιάλι τον γιατρό, αφού για 6 και πλέον μήνες έχει να εμφανιστεί στο Περιφερειακό Ιατρείο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο ψήφισμά του προς την διοίκηση της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ζητά να στελεχωθούν και να πληρωθούν υλικοτεχνικά όλες οι υγειονομικές μονάδες της Ορεινής Ναυπακτίας, όπως του Κέντρου Υγείας της Άνω Χώρας, του Περιφερειακού Ιατρείου Πλατάνου, αλλά και των υπολείπων περιφερειακών ιατρείων, καθώς και να επανέλθουν στο Κέντρο Υγείας της Άνω Χώρας το ασθενοφόρο και το υπηρεσιακό τζιπ. Δεν έχουμε ένα γιατρό για να νιώθουμε ασφαλείς. Παρακαλώ το διοικητή της 6ης Περιφέρειας να χειριστεί το αίτημά μας με ευαισθησία για τη μέρημνα της υγείας χωρίς διακρίσεις.
Άλλη μια πρόταση για το θέμα κατέθεσε ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, Γιώργος Χιαμαντάς, ο οποίος ζήτησε να συσταθεί μια επιτροπή η οποία θα επισκεφτεί τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προκειμένου να μεταφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ορεινές κοινότητες του Δήμου και φυσικά να λάβουν άμεσα απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε δυναμικά. Δυναμικά να πάμε στην ΥΠΕ, μια επιτροπή, γιατί τουριστικός προορισμός, χωρίς, όπως είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος, το πρώτο που ρωτάνε οι επισκέπτες είναι αν υπάρχει γιατρός. Είναι η ανασφάλεια που τον αποτρέπει να επισκεφτεί την περιοχή και γι' αυτό πρέπει να πάμε οπωσδήποτε μία επιτροπή και από τους προέδρους των χωριών και από το Δήμο να απαιτήσουμε οπωσδήποτε την επάνδρωση τουλάχιστον του Πλατάνου και του Κέντρου Υγείας της Ανοχώρας.